Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Ελπίζω να μας ακούει, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα και δεν είναι άλλο βεβαίως από το κομμάτι του εργασιακού, τις αλλαγές τις οποίες κάνετε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν θέλω να μπω στα τετριμένα, αν και θέλω να διευκρινίσουμε το βασικό ερώτημα, αν καταργείται ή όχι το 8ωρο. Θέλω να πάω σε μια άλλη ερώτηση και να εκμεύσω μια απάντηση. Είδαμε προχτές, κύριε Υπουργέ, κάτι το οποίο επί της ουσίας αποτελεί μια παθογένεια. Είδαμε ένα σωματείο, συγκεκριμένα ένα σωματείο της ΤΑΣΥ, να ανακοινώνει μια ξαφνική απεργία ένα από τα 9 σωματεία της ΤΑΣΥ από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 10 το πρωί, μια ξαφνική στάση με αποτέλεσμα να παραλύσει όλη η Αθήνα. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Μήπως είναι τελικά τα συνδικαλιστικά αυτά τα οποία προκαλούν τις αντιδράσεις και δεν είναι το κομμάτι της διευθέτησης, κύριε Υπουργέ? Ναι, δεν αποκλείεται, δεν ξέρω τώρα. Εμείς έχουμε φέρει ήδη μια δέσμη μέτρων σε σχέση με τα συνδικαλιστικά. Προβλέπουμε, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να γίνονται παντού ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και στις γενικές συνελεύσεις και στην εκλογή διοικητικών συμβουλίων των σωματείων. Προβλέπουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση είτε από ιδιώτες εργοδότες είτε από ΔΕΚΟ σε σωματεία, συνδικαλιστικά και ομοσπονδίες. Προβλέπουμε ότι η παρεμπόδιση απεργίας, η παρεμπόδιση, συγγνώμη, προσέλευσης εργαζομένων σε εργασία από απεργούς ή συνδικαλιστές είναι λόγος ακύρωσης της απεργίας, γιατί όπως υπάρχει το ιερό δικαίωμα στην απεργία, υπάρχει επίσης και το ιερό δικαίωμα στην εργασία. Προβλέπουμε στο ίδιο νομοσχέδιο ότι θα πρέπει για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο μετρό, ας πούμε, όποτε υπάρχει απεργία, να λειτουργεί το 33% της υπηρεσίας, όπως συμβαίνει σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, ο Καναδάς. Και θα αντιμετωπίσουμε φυσικά και το ζήτημα αυτό το οποίο περιγράψατε προηγουμένως, διότι δεν είναι δυνατόν να κηρύσσεται παράνομη μια απεργία και στη συνέχεια με διάφορες προφάσεις να γίνεται τελικά η απεργία παρά ουσιαστικά τη δικαστική απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια θεμητή πρακτική και θα αντιμετωπιστεί και αυτή από το νομοσχέδιο. Βλέπω πάντως ότι αυτό που έγινε χτες, ναι, αυτό που έγινε προχτές. Δηλαδή. Αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, χωρίς να υπάρξει καμία προειδοποίηση, εκατομμύρια πολίτες ταλαιπωρήθηκαν από μια απόφαση ενός από τα 9 συνδικάτα που έχει η στάση. Γιατί πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Σας είπα, το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό, αλλά νομίζω ότι όσοι καταχρώνται αυτών των δικαιωμάτων, στο τέλος στρέφονται εναντίον των αυτών τους. Η απεργία γίνεται εναντίον της κυβέρνησης ή εναντίον της εργοδοσίας. Δεν μπορεί να γίνεται εναντίον της κοινωνίας. Το βασικό ερώτημα λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουμε ένα μέτωπο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέτωπο απέναντι στο εργασιακό νομοσχέδιο. Και θέλω ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, επειδή όλοι κρινόμεθα, καταργείται ή όχι το 8ωρο και τι όπλα έχει ο κάθε εργαζόμενος προκειμένου να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη του? Εάν είχαμε μια στοιχειωδώς αξιόπιστη αντιπολίτευση, προφανώς δεν θα αναφερόταν σε αυτό το αστείο επιχείρημα, πολύ περισσότερο καθώς μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο καθαρά είναι γραμμένο ότι το 8ωρο κατοχυρώνεται και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά την ώρα που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 8ωρο στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος, από το 1920. Τι συζήτηση είναι αυτή? Δείχνει την έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας και επιχειρημάτων βεβαίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Τι κάποιος δεν είπε ότι καταργήθηκε το 8ωρο όταν εδώ και δεκαετίες υπάρχουν, και σωστά υπάρχουν, υπερορίες και εδώ και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Με
την ίδια προσέγγιση θα έπρεπε να πούνε ότι αφού δουλεύει κάποιος πάνω από τις 8 ώρες, καταργήθηκε το 8ωρο της. Και γιατί δεν είπαν ότι καταργήθηκε το 8ωρο, όταν εδώ και 30 χρόνια ισχύει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η οποία είναι και η αφορμή να λένε ότι καταργήθηκε το 8ωρο. Ισχύει 30 χρόνια. Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις. Τον ΟΤΕ, τον Παπαστράτο, την Alpha Bank, την ΕΒΗ, τα ξενοδοχεία με συμβάσεις. Πού είναι το θέμα? Μ' ακούτε κύριε Τζένο? Βεβαίως, βεβαίως, με προσοχή. Το θέμα τους, στο τέλος τώρα έχω καταλάβει, αφού πλέον δεν μπορούμε στο επίπεδο τουλάχιστον των επιχειρημάτων, κραυγές είναι άλλο θέμα, στο επίπεδο των επιχειρημάτων να πούν τίποτα, λένε ότι δέχονται στη διευθέτηση μεν τώρα στο τέλος, το είπαν δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν δέχονται τις ατομικές συμβάσεις. Έλα όμως που στις 20 Ιουνίου του 19, λίγες μέρες πριν πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψαν οδηγία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία στο πλαίσιο της διευθέτησης, της συμφιλίωσης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, προβλέπονται ατομικές συμβάσεις με πρωτοβουλία του εργαζομένου, που οδηγούν τελικά σε διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Δηλαδή, τι συζήτηση είναι αυτή? Πραγματικά, τι συζήτηση είναι αυτή? Έχω την αίσθηση. Εδώ υπάρχουν, εγώ δεν το αρνούμε, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αυτά επιχειρούμε να λύσουμε στην αγορά εργασίας, με κορυφαίο για μένα τη μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία. Φέρνουμε λοιπόν πρόταση για την ψηφιακή κάρτα απασχόλησης που θα είναι εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου. Κάνουμε το Σώμα Επιθεωρητών Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, όπως έγινε με τα φορολογικά με την ΑΔΕ, για να υπάρχει ένας πιτσιλής, ας πούμε, νούμερο 2, και να μην υπάρχει ψηφιολογία ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει, δεν παρεμβαίνει, όποια κυβέρνηση. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση ίσως του συστήματος με την ψηφιακή κάρτα εργασία, παριστάνουν ότι δεν το άκουσαν καθόλου και μιλάνε για όλα αυτά τα ανύπαρκτα θέματα που είπαμε προηγουμένως. Επαναλαμβάνοντας διάφορες δογματικές τοποθετήσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, στη δε επιθεώρηση εργασίας, ενώ οι ίδιοι ψήφισαν την ανεξάρτητη αρχή για τα δημόσια έσοδα το 2016 και εμείς μαζί τους, ήμουν βουλευτής και το θυμάμαι πολύ καλά, τώρα εκείνοι, ενώ φέρνουν μια παρόμοια ρύθμιση για την επιθεώρηση εργασίας, δεν την ψηφίζουν. Όποτε λέμε μαύρο εμείς δεν είναι άσπρο εκεί, και όποτε λέμε άσπρο εμείς δεν είναι μαύρο εκεί. Έχω την αίσθηση ότι θεωρούν το συγκεκριμένο τομέα ένα προνομιακό επίπεδο. Η αριστερά το θεωρεί ένα προνομιακό επίπεδο για την πολιτική της και για την άσκηση αντιπολίτευσης. Θα δούμε, θα κρυθούν όλα εκ του αποτελέσματος. Θέλω να πάω σε κάποια ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές. Κατώτατος μισθός. Όλα δείχνουν φέτος ότι ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει παγιωμένος και παγωμένος, καθώς η πλειονότητα των εργοδοτών κρίνει μάλλον απαγορευτική την οποιαδήποτε μεταβολή του προς τα πάνω. Θεωρείτε ότι από την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να μιλάμε και για μια αύξηση του κατώτατου μισθού, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, τώρα εδώ, αν ήμουν τρίτος, θα μπορούσα να μιλήσω με μεγαλύτερη ευκαιρία. Εδώ, λόγω του θεσμικού μου ρόλου και λόγω του ότι ακολουθείται μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία από τον νόμο 4173, η οποία είναι πολύ σαφής και με συγκεκριμένα στάδια, ο Υπουργός μιλάει στο τέλος και η κυβέρνηση μιλάει στο τέλος, άρα εμείς θα τοποθετηθούμε στο τέλος Ιουλίου για αυτό το ζήτημα. Τώρα μιλάνε οι κοινωνικοί εταίροι, τα Ινστιτούτα κτλ. Καταγράφονται, συντάσσεται τελικά μια έκθεση από το ΚΕΠΕ και βάσει τη εκθέσεως αυτή τοποθετεί την κυβέρνηση. Λοιπόν, δυστυχώς η πανδημία ροκανίζει μέρα με την ημέρα τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο, οι οφειλές στα ταμεία εκτοξεύτηκαν στα 234 εκατομμύρια ευρώ. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στα ταμεία? Δηλαδή, θεωρείτε ότι με την ομαλοποίηση της αγοράς τα ταμεία θα καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στα έσοδα? Διαχειρίσιμη είναι. Προσδοκούμε ότι τώρα που θα βγει μπροστά η οικονομία, αυτό θα έχει μια θετική επίδραση στα έσοδα επίσης του ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Παρακολουθούμε την κατάσταση και βεβαίως προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία, από τη μια πλευρά να μην αγνοούμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην υπερβούμε κάποια όρια, γιατί στο τέλος θα έρθει και στην κυβέρνηση αλλά και στους ασφαλισμένους ο λογαριασμός άστοχων επιλογών.
Ένα μόνιμο θέμα και οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Έχει να κάνει με το χώρο, με το κομμάτι της απονομής της σύνταξης. Βλέπω πάρα πολλούς που μιλάνε για το κομμάτι της διαδοχικής ασφάλισης, για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λένε έχω 11 μήνες και ακόμη τίποτα. Έχετε βάλει το μέτρο της προσωρινής σύνταξης? Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια ανακούφιση. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να είμαστε απολύτως, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν ενοποιήθηκαν τα ταμεία, παραλήφθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μια βασική παράμετρος, δηλαδή πώς θα επικοινωνεί το ένα ταμείο με το άλλο. Υπάρχει σχεδιασμός αυτό και μπορείτε να δεσμευτείτε ξεκάθαρα ότι αυτό σε μια εποχή που πηγαίνουμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε μια εποχή που οι ψηφιακές αλλαγές έρχονται για να αλλάξουν τη ζωή μας. Είμαστε κοντά στο να πούμε ότι πλέον αυτό θα αποτελεί παρελθόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τις συντάξεις? Καθαρές κουβέντες. Πρέπει να δεχτούμε, το δέχομαι πάντοτε, το πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι δικαιολογημένο για την Ελλάδα το 2021. Προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την άταχτη χωρίς κανόνες συγχώνευση του ΕΦΚΑ το 2016. Πρωτήτερα στα λίστα, σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, σε άλλα μέσα ενημέρωσης κτλ. Θα δείτε ότι το θέμα δεν υπήρχε ή υπήρχε πολύ λίγο. Από τότε οξύνθηκε. Παραλήφθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από την κυβέρνηση. 1.059.000 ασφαλιστικές εκκρεμότητες το καλοκαίρι του 2019. Το 2020 δόθηκαν 30% παραπάνω συντάξεις από ότι το 2019. Τώρα που έχω στοιχεία του πρώτου τριμήνου, να σας τα πω από 61% στο πρώτο τριμήνου του 20 παραπάνω συντάξεις σε σχέση με το πρώτο τριμήνο του 21 φέτος, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 19, και 46% παραπάνω σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20. Αλλά η βελτίωση αυτή δεν φτάνει. Το πρόβλημα παραμένει και γι' αυτό το λόγο πρώτον πήραμε αυτό το ανακουφιστικό μέτρο για τα προκαταβολή συντάξεων στο ύψος εθνικής μαζί με αναδρομικά, με το οποίο εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Και δεύτερον, βάζουμε μέσα τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους. Τώρα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους, θα προχωρήσει και θέλουμε το ταχύτερο δυνατό να συμβάλλουν και αυτοί από την πλευρά τους να αντιμετωπίσουμε αυτό το στόκ των συντάξεων. Και παράλληλα, θα αξιοποιήσουμε και τις υπηρεσίες ιδιωτικών εταιριών στο επίπεδο της πληροφορικής και της οργάνωσης, έτσι ώστε με ένα σύγχρονο τρόπο, όπως γίνεται ας πούμε τηρουμένων των αναλογιών και στους εμβολιασμούς, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά επαναλαμβάνω, με σύστημα και σύγχρονες μεθόδους. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Για ανακοινώστηκε πριν από λίγες ημέρες η έναρξη των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού. Για την περίοδο 2021-2022, θα είναι ένα κομμάτι τόνωσης, θα περιλαμβάνει, θα μπορεί ο κόσμος να το εκμεταλλευτεί αυτό, κύριε Υπουργέ? Είναι σημαντικό. Καλύπτονται 350.000 εργαζόμενοι και αγρότες. Υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με παλιότερα χρόνια. Υπάρχει ένταση της στήριξης για να μπουν περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις και τον Αύγουστο, και νομίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία και για τις κοινωνικές ομάδες αυτές που ανέφερα, που το έχουν ανάγκη, αλλά φυσικά και για τον τουρισμό μας αυτή την κρίσιμη χρονιά. Θέλω να πω επίσης ότι ισχύουν ακόμα τα περσινά κουπόνια και όσοι έχουν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κάνοντας διακοπές μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι και αυτός ένας μήνας διακοπών, θα είναι ανοιχτά τα ξενοδοχεία. Επομένως, είναι νομίζω ευκαιρία να δουν, αν θέλουν τότε οι άνθρωποι, να αξιοποιήσουν τα κουπόνια που πήραν πέρσι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηδάκη.